Γεια χαρά, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και σήμερα θα ανοίξουμε ένα προϊόν το οποίο σχετίζεται με το έξω, σχετίζεται με τη δράση, σχετίζεται με θάλασσα, με βουνό, με τα πάντα. Σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω και να σας δείχνω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή βέβαια τη θήκη. Αυτό εδώ είναι μια θήκη η οποία μέσα περιέχει 3 μπαταρίες για την GoPro Hero 10. Είναι αυτή εδώ πέρα η κάμερα που έχουμε δει σε άλλο βίντεο. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μπαταρίες ταιριάζουν και σε GoPro Hero 9. Δεν έχει να κάνει όμως γιατί εγώ δεν έχω 9. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν από μέσα περιέχει αυτές εδώ πέρα τις μπαταρίες που βλέπετε. Είναι ακριβώς ίδιες προφανώς για να μπορούν να χωράνε στην GoPro με την αυθεντική. Αγοράστηκε γιατί οι μπαταρίες της κάμερας της GoPro δεν φτάνουν πια κάτι παραπάνω από μία ώρα, νομίζω μία μισή, βαριά το μία μισή, και πάλι αν τραβάσει 4K τίποτα. Όπως βλέπετε είμαι έξω, πριν από λίγο βγήκα από τη θάλασσα, έχω μόλις στεγνώσει, είμαι γεμάτο σαλάτια και πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Πριν ωστόσο δείτε τη συσκευασία, να μην ξεχάσω να σας υπενθυμίσω να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει, αφού πατήσετε το κουμπί της εγγραφής. Και πάμε να προχωρήσουμε τώρα στο unboxing. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία για να το δούμε. Το κουτάκι λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ πέρα σε αυτήν τη μαύρη συσκευασία. Από πίσω μας αναφέρει καθαρά και μόνο κάποιες πληροφορίες. Είναι συμβατές και με τη 10 την GoPro, γιατί ούτως ή άλλως παίρνουν ακριβώς την ίδια μπαταρία. Μας δείχνει το input το οποίο είναι στα 5V με 2,4 Ampere. Μας λέει επίσης ότι μπορεί να κάνει αντίστροφη φόρτιση με 5V και 1,5 Ampere. Όπως επίσης μας δείχνει και τις ενδεικτικές θερμοκρασίες πάνω στις οποίες λειτουργεί, μέσα στις οποίες λειτουργεί η συσκευή και οι μπαταρίες, 5 βαθμοί Κελσίου με 45. Όπως επίσης μας λέει ότι εδώ πέρα μέσα θα πρέπει η συσκευασία να περιλαμβάνει το κουτί της φόρτισης, θα το δούμε αυτό μόλις το ανοίξουμε, ένα καλώδιο Type-C σε Type-C και επίσης το manual, όπως επίσης GoPro Hero 9 Battery Charging Box Packaging επί 1. Καλά, αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Εδώ πέρα μέσα κανονικά θα πρέπει να έχει 3 μπαταρίες, τη θήκη φόρτισης που είναι ταυτόχρονα και η θήκη μεταφοράς, όπως επίσης το εγχειρίδιο και ένα καλώδιο USB-C σε USB-C. Αυτό λοιπόν είναι και πάμε να το ανοίξουμε για να το δούμε. Ωραία, αυτό εδώ πρέπει να είναι η βάση φόρτισης. Το εγχειρίδιο και αυτό λογικά είναι το καλώδιο. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε αρχικά αυτό, καλά. Ναι, είναι το καλώδιο, το οποίο όπως μπορούμε να δούμε είναι USB-C σε USB-C. Εδώ πέρα μέσα μας δείχνει κάποιες ενδείξεις, ούτως ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας δείχνει επίσης πώς λειτουργούν οι λιχνίες και θα το δούμε το συγκεκριμένο. Εδώ πέρα μας λέει ότι υπάρχει power connection, το έχουμε συνδέσει δηλαδή με το ρεύμα, άρα το λαμπάκι θα ανάψει πορτοκαλί. Θα δούμε τώρα ποιο λαμπάκι είναι αυτό, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω. Μας δείχνει επίσης τις ενδείξεις όταν φορτίζουν ή όταν είναι πλήρως φορτισμένο ή όταν κάνει αντίστροφη φόρτιση. Δεν μας λέει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Ωραία, μας έχει απλά κάποια τα ίδια και στα κινέζικα. Λοιπόν, ωραία, πάει και αυτό. Πάμε τώρα να βγάλουμε τη βάση, τη θήκη, να το πω έτσι. Η θήκη λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Έχουμε από αυτή την πλευρά το καλώδιο, την υποδοχή για το καλώδιο, το USB-C, όπως επίσης εδώ πέρα έχουμε 4 τρυπούλες, αν το δείτε. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα εδώ πέρα μέσα υπάρχουν και 4 λαμπάκια, που είναι και αυτά από ό,τι καταλαβαίνω που μας δείχνουν πότε είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, όπως επίσης μας δείχνουν πότε φορτίζει αντίστροφα. Από μπροστά, αυτό είναι το μπροστά, ναι, έχει 3 λιχνίες όπως βλέπουμε εδώ πέρα κάτω. Αυτές είναι που μας δείχνουν πότε φορτίζουν οι μπαταρίες ή πότε έχουν φορτίσει οι μπαταρίες. Και από εδώ δεν έχει κάτι. Από πίσω απλά γράφει τη λέξη Jibel, που είναι και η εταιρεία που κατασκεύασε το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ το καπάκι ανοίγει και είναι μαγνητικό. Άρα, ναι, αυτό που δεν μου αρέσει πολύ, ενώ ο μαγνήτης του είναι πάρα πολύ δυνατός η αλήθεια είναι, γιατί αν το δείτε πιάνει και δεν ανοίγει τόσο εύκολα,
είναι το ότι εδώ πέρα αυτό είναι πάρα πολύ ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ χαλαρό. Θα το ήθελα λίγο πιο σφιχτό για να μπορεί να κρατιέται ανοιχτό, γιατί αν κάνεις κατά λάθος την κίνηση αυτή, κλείνει. Αλλά οκ, okay, αυτό δεν είναι κάτι που μας επηρεάζει. Πάμε να δούμε και τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες λοιπόν στέκονται έτσι εδώ πέρα μέσα. Σας τις βγάζω εγώ εδώ πέρα. Όπως βλέπετε πάνω, έκαστη την μπαταρία, γράφει Jibel 9 for Hero 9. For GoPro Hero 9 Jibel και rechargeable lithium battery 1730. Η κανονική μπαταρία βέβαια της GoPro είναι στα 1720. Άρα εδώ πέρα θεωρητικά παίρνουμε 10 mAh περισσότερα, κάτι βέβαια το οποίο δεν θα πρέπει να μας κάνει κάποια τρελή διαφορά. Και αυτές λοιπόν χρησιμοποιούνται εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγο όμως και το εξής, το τεστάκι, γιατί στο ίντερνετ έχω διαβάσει ότι από την κατασκευάστρια ότι αυτές οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να βγάλουν κάποιο πρόβλημα με την κάμερα. Άρα, αν εγώ βάλω μία από τις μπαταρίες και έρθω και ανοίξω την GoPro, ωραία, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, αν πάμε στις ρυθμίσεις εδώ και πάμε στις πληροφορίες, στην μπαταρία μας λέει ότι η μπαταρία, το βλέπετε εδώ, τύπος μπαταρίας λέει ότι είναι συμβατός και φυσικά η υγεία της μπαταρίας μας λέει ότι είναι excellent, τέλεια δηλαδή, θα έπρεπε να είναι τέλεια αλήθεια, είναι γιατί μόλις βγήκε από το κουτί. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσον αφορά τη συμβατότητα δεν έχουμε κάποιο θέμα με τις μπαταρίες τις συγκεκριμένες, άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Εγώ επανατοποθετώ την αρχική μπαταρία της GoPro και πάμε να βάλουμε λίγο την θήκη, να τη συνδέσουμε βασικά με ένα καλώδιο USB-C το οποίο έχω ήδη συνδέσει εγώ εδώ πέρα με τον φορτιστή, για να το δούμε, να δούμε πώς ακριβώς φορτίζει. Όπως βλέπουμε εδώ, να σας το δείχνω από εδώ για να το πιάνει καλύτερα η κάμερα, το συγκεκριμένο είναι έτσι. Πριν προχωρήσουμε όμως να κάνω λίγο το εξής, να δούμε λίγο κατά βάση τις διαστάσεις, γιατί η εταιρεία γυρνάει και λέει ότι αυτά μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας και να τα μεταφέρουμε. Αυτό λοιπόν εδώ, όπως μπορούμε να δούμε, λοιπόν, είναι, είμαστε εδώ, 11 εκατοστά, ναι, αυτό εδώ είναι 11 εκατοστά, 11,5, ναι, 11,5 εκατοστά, άρα λοιπόν είναι στα 11,5 εκατοστά, όπως επίσης είναι στα 6, 11,5 λοιπόν επί 6, αυτές είναι οι διαστάσεις του. Και έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ τώρα και το συνδέω. Άρα, παίρνω αυτό, το βάζω εδώ και όπως βλέπουμε, εδώ από κάτω έχει ανάψει η πορτοκαλή η ένδειξη που μας δείχνει ότι έχει μπει στο ρεύμα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τις μπαταρίες μέσα. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ, το παίρνω, οπα. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι πέφτει, από μέσα δεν φαίνεται, είναι έτσι. Έχει κατά βάση τους adapters που ακουμπούν στις μπαταρίες και όπως μπορείτε να δείτε, τοποθετώντας την κάθε μπαταρία εδώ, ανάβει και η αντίστοιχη λιχνία της μπαταρίας που τοποθετήσαμε. Εκτός από την ακριανή που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανάβει. Να έχει πρόβλημα. Για να το δούμε. Α, άρα μήπως μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα δύο μπαταρίες. Να ισχύει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω. Το βάρος του είναι στα 35 γραμμάρια. Η κάθε μπαταρία βασικά είναι στα 35 γραμμάρια. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπολογίστε πως επειδή μιλάμε για τρεις μπαταρίες, πάμε απευθείας στα 105. Η βάση θήκη φόρτισης δεν λέει πόσο βάρος είναι, αλλά δεν είναι ότι προσθέτει τόσο πολύ βάρος το συγκεκριμένο για να μπορέσει να μας ενοχλήσει ή οτιδήποτε. Και έχω εδώ πέρα μαζί μου, η αλήθεια είναι, και το κινητό μου, το Huawei Mate XS που σας έχω αναφέρει και άλλες φορές. Εδώ λοιπόν θα σας το χρησιμοποιήσω αυτό δίπλα-δίπλα, ώστε να κάνουμε μία σύγκριση.
Αυτό λοιπόν είναι το κινητό, αυτή εδώ είναι η βάση φόρτισης. Δείτε λοιπόν πώς ακριβώς φαίνεται ως προς το μέγεθος και τη διαφορά, για να δείτε ότι όντως είναι πολύ εύκολο το να το χρησιμοποιήσουμε και το να το μετακινήσουμε για να το έχουμε μαζί μας. Δεν πρέπει δηλαδή το συγκεκριμένο να μας δυσκολέψει. Άρα λοιπόν αυτό θεωρητικά είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να το έχουμε μαζί μας. Και όσον αφορά την αντίστροφη φόρτιση που αναφέραμε και προηγουμένως, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε αυτή την πορτοκαλί λιχνία που την είδαμε εξ αρχής και από δίπλα έχουμε τις υπόλοιπες τρεις. Οι λιχνίες οι τρεις, αυτές που βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην είναι αναμένες, όταν είναι πλήρως αναμένο και φορτίζουμε το κινητό μας ή κάποια άλλη συσκευή που θέλουμε, είναι μία πορτοκαλί που βασικά πρέπει να είναι κόκκινη από ό,τι καταλαβαίνω και οι άλλες τρεις είναι μπλε. Έκαστη λιχνία είναι 25% μπαταρία. Άρα έχουμε το τελευταίο 25% σε κόκκινο χρώμα και τα υπόλοιπα τρία σε μπλε και μας δείχνουν την ένταση, το υπολοιπόμενο βασικά της ενέργειας που έχει η κάθε μπαταρία για να ξέρουμε πόση ενέργεια έχουμε ακόμα να φορτίσουμε. Σίγουρα βέβαια δεν είναι πάρα πολύ ως προς το κομμάτι της ενέργειας, γιατί ούτως ή άλλως, όπως αναφέραμε, έκαστη μπαταρία είναι στα 1370, άρα δηλαδή μιλάμε για αυτό επί 3. Πλέον στα καινούργια τα κινητά δεν φορτίζει πλήρως και μία συσκευή καινούργια κινητής τηλεφωνίας, αλλά την κάνει τη δουλειά του. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από τη συσκευασία τη συγκεκριμένη, μία πολύ μικρή λεπτομέρεια την οποία βέβαια έμαθα αφού του άνοιξα το προϊόν το συγκεκριμένο και τράβηξα το βίντεο που είδαμε προηγουμένως. Τα τρία τα λαμπάκια ανάβουν όντως, που σημαίνει ότι φορτίζουν ταυτόχρονα όντως οι μπαταρίες και οι τρεις. Στο βίντεο βλέπαμε ότι ανάψανε τα δύο, γιατί από ό,τι κατάλαβα χρειάζεται άλλος φορτιστής. Χρειάζεται ένας φορτιστής ο οποίος να βγάζει περισσότερη ενέργεια για να μπορούν να φορτίζουν. Εφόσον συμβεί αυτό, φορτίζουν ταυτόχρονα και οι τρεις, ιδάλλως θα φορτίσουν οι δύο, θα τελειώσει η μία η μπαταρία και θα ξεκινήσει η τρίτη η μπαταρία. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια την οποία έπρεπε εγώ να το καταλάβω από τη χρήση. Οι μπαταρίες οι συγκεκριμένες δουλεύουν όντως άψογα, όπως έχουμε δει και στο βίντεο, γιατί δεν βγάζουν κάποια ασυμβατότητα. Αυτά από εμένα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, όπως έχω ήδη υπενθυμίσει, και να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Και φυσικά, επειδή είχαμε και τον διαγωνισμό, ο οποίος έτρεχε για το κουτί με το self-stick, με το power bank και με το καλώδιο φόρτισης, έχει γίνει κλήρωση. Έγινε από αυτή τη σελίδα η οποία επιλέγει τυχαία τα σχόλια μέσα από το βίντεο. Ο νικητής είναι ο Μιχάλης Ολεοντής. Μιχάλη, συγχαρητήρια. Θα σου κάνω και σχόλιο για να μπορέσει να ενημερωθεί, ούτως ώστε να συνεννοηθούμε για το πώς θα γίνει η διαδικασία για να μπορέσει να λάβει το δώρο. Να συνεννοηθούμε αν είσαι Αθήνα να στο φέρω ή αν είσαι κάπου αλλού να στο στείλω. Κλείνοντας λοιπόν το βίντεο, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε υγιείς, να είστε ασφαλείς, να προσέχετε τους γύρω σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.